Παιδιά, η επίσκεψη εργασίας που κάνετε, μας είπε ο διοικητής ότι λόγω κάποιας καταβολής δεδουλευμένων ίσως σταματήσει. Εσείς επ' αυτού τι έχετε να πείτε? Το αν θα σταματήσει ή όχι η επίσκεψη εργασίας προφανώς εξαρτάται από εμάς που την ξεκινήσαμε. Εξ αρχής η επίσκεψη εργασίας κρίθηκε παράνομη. Στην πορεία ενημερώθηκαν και κατάλαβαν ότι όχι μόνο δεν είναι παράνομοι, αλλά αυτά που μας χρωστάνε οφείλουν να μας τα πληρώσουν και ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εδώ τα πρωινά, ούτε καν στις εφημερίες είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε. Παρά τα αυτά, εμείς κάνουμε τις εφημερίες κανονικά, παρευρισκόμαστε στον χώρο εργασίας. Αυτά που ζητάμε είναι λογικά, ακέραια και καθόλου τραβηγμένα. Μας χρωστάνε επιπρόσθετες εφημερίες από Οκτώβριο, Νοέμβρη, Δεκέμβρη που κάναμε από 8 ο καθένας μας για να βγει το πρόγραμμα και να λειτουργήσει το νοσοκομείο όσο το δυνατόν καλύτερα. Σαν ένδειξη καλής θέλησης, με μια ελπίδα ότι θα πληρωθούμε, παρά τα αυτά οι εφημερίες αυτές δεν έχουν μπει ποτέ. Ήμασταν απλήρωτοι το πακέτο των εφημεριών του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου. Τώρα βλέπουμε ότι πήγε ένα ποσό το οποίο είναι κατά πολύ μειωμένο. Δεν ξέρω, θέλετε να πείτε ακριβώς? Είναι περισσότερο, μας είχαν πει για μια περικοπή του 10-12%, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο. Το ξεπερνάει δηλαδή αυτό το ποσοστό. Ο Μάρτιος δεν έχει μπει, ο Μάιος, εντάξει, τον διανύουμε ακόμα. Βλέπω ότι υπάρχει μια κατάσταση πανελλαδικός, η οποία πάει από το κακό στο χειρότερο. Εμείς δεν νομίζω ότι θα σταματήσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μας καλύπτει ούτε το ποσό των εφημεριών που έχει μπει και η κοροϊδία δεν έχει τέλος. Θέλουμε να δουλεύουμε αξιοπρεπώς, να δουλεύει σε ασφαλή πλαίσια το νοσοκομείο και αυτό σίγουρα δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν απαιτούμε μόνο τα λεφτά που μας χρωστάνε, απαιτούμε και ένα σύστημα υγείας, αν μη τι άλλο, όχι στην κατάσταση που μας έχει φέρει αυτή τη στιγμή είτε αυτός ο διοικητής, είτε οποιοδήποτε άλλος, είτε πανελλαδικός ή το σύστημα υγείας όπως πάει. Έχετε πάρει κάποιες δεσμεύσεις ότι θα δοθεί κάποια λύση στο αδιέξοδο? Αρχικά, όσον αφορά το ποσό, τις είχαμε πάρει τις δεσμεύσεις ότι θα τις πληρωθούμε. Κανονικά, αλλά δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Στη χθεσινή συνάντηση που είχατε με τον αναπληρωτή διοικητή, ποια ήταν η απάντησή του σε σχέση με την επίσκεψη εργασίας? Αρχικά, κρίθηκε από την διοίκηση παράνομη. Ύστερα από την επικοινωνία που έγινε με τον πρόεδρο του ΕΙΝΗ, κ. Νικολόπουλο, προφανώς και δεν ήταν παράνομο και το αποδέχτηκε η διοίκηση. Και είπαν ότι θα κατευθυνθούν κάποια χρήματα μέχρι τις 20 του μήνα. Πράγμα που έγινε σήμερα. Αυτό. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στον κόσμο, γιατί πολλοί κόσμος νομίζουν ότι οι γιατροί είναι καλοπληρωμένοι. Γενικώς είναι σε καλή κατάσταση. Όχι μόνο καλοπληρωμένοι δεν είμαστε, αλλά σε λίγο όσα παιδιά δεν κατάγονται τουλάχιστον από την Πρέβεζα δεν έχουν πληρώσει ούτε το ενοικιό τους, ούτε τα προστοζήν. Αν μη τι άλλο, θέλουμε την υποστήριξή τους και την κατανόησή τους. Πώς είστε δικαιωμένοι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο? Γύρω στα 22 άτομα. Και εργάζεστε, να κάνετε επίσκεψη και εργάζεστε? Κάνουμε επίσκεψη και εργαζόμαστε κανονικά στην εφημερία που είναι 16 ώρες, δηλαδή από τις 2 ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 8 το επόμενο πρωί. Ενώ δεν είμαστε υποχρεωμένοι, απλά σε ένδειξη καλής θελήσεως καλύπτουμε το νοσοκομείο όσον αφορά τις εφημερίες, κυρίως για τους πολίτες.